Ο κύριος Νίκος Πίστης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Πίστη. Καλημέρα κύριε Τρίμα. Λοιπόν, να σας το πω λίγο κοινικά. Έχω την εντύπωση ότι φεύγοντας όσοι έφυγαν από την Κεντρική Επιτροπή έκαναν ακριβώς αυτό που ο κύριος Κασελάκης προσπάθησε να τους κάνει να κάνουν. Δηλαδή η ομιλία του νομίζω και όσα έκανε τις τελευταίες μέρες στα δικά μου μάτια τουλάχιστον αυτό το σκοπό είχαν. Να εξωθήσουν όσους διαφωνούν σε έξοδο. Ναι, το θέμα είναι αν το έκανε συνειδητά ή ασυνείδητα. Ναι. Θα μου επιτρέψετε κύριε Τσίμα μια εισαγωγή την οποία την έχω και παρακαλώ. Ξέρετε ότι είναι η πρώτη φορά που βγαίνω δημόσια να μιλήσω για τα σοβαρά. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί και εγώ σας είχα ζητήσει να μιλήσουμε προηγουμένως και μου είχατε πει όχι πριν την Κεντρική Επιτροπή. Ναι, το τήρησα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και δεν ήσασταν και ο μόνος όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Δεν ήθελα να ρίξω λάδι στη φωτιά. Αρνήθηκα ακόμα και να κάνω πολιτική κριτική για οφθαλμοφανή λάθη, τα οποία όλοι τα ξέρουμε. Τη διατύπωση στο ΣΕΠ και τον Economist, τα διαμετρικά αντίθετες θέσεις, την ανακάλυψη της πατριωτικής αριστεράς, την αντιφατική στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, τη στελέχωση σε κρίσιμες θέσεις του κόμματος με ανθρώπους με διχαστικές και εμπαθείς εντός και εκτός κόμματος απόψεις. Όλα αυτά υπήρχαν, αλλά πριτάνευε κάτι άλλο. Έλεγα, εκλέχτηκε ο νέος πρόεδρος, πρέπει να του δώσουμε χρόνο, να δώσουμε χρόνο στο χρόνο και μαζί με άλλους σιωπήσαμε. Με το διάγγελμα όμως και κυρίως με την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή έγινε ένα άλμα προς το αδιέξοδο. Δεν είναι δυνατόν σε αυτά όλα να υπάρχει σιωπή, ούτε είναι δυνατόν να τα ξεπεράσεις έτσι. Τα είπαμε κάτι, ας πούμε παρακάτω. Δεν είναι έτσι, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός κόμματος στράφηκε με τέτοια βιαιότητα κατά του κόμματός του. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λες πέμπτη φάλακα. Στελέχη του κόμματος που ήταν στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί να λες εκφράσεις όπως αριστερά του Πούμαρο, γράφουν διανοούμενοι σελίδες με σάλτσες, κομματήλα κλπ. Αυτά είναι μια προσβολή θα το έλεγα. Καταρχήν είναι κάτι που ναι, δεν έχει ξανακουστεί από όχι αρχηγό αλλά ούτε καν στέλεχος αριστερού κόμματος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε όμως ποιο είναι το πιο σοβαρό κατά τη γνώμη μου. Ο Στέφανος Κασελάκης νομίζει ότι διαμεσολάβει τη σχέση την οποία τη διαφημίζει με το λαό, η πορεία στο λαό, το εγώ και ο λαός. Ο λαός μου ζητάει και εγώ πραγματοποιώ. Τελικά, για να θυμηθούμε μια τυχαία έκφραση ενός άλλου μεγάλου όμως, μόνος θεσμός ο λαός. Δεν ισχύει. Δεν είναι θέση προοδευτική αυτή. Δεν είναι θέση της αριστεράς. Θα έλεγα ότι δεν έχει σχέση όχι μόνο με την αριστερά, αλλά ούτε με τη φιλελεύθερη παράδοση. Έρχεται κατευθείαν δυστυχώς από την παράδοση και είμαι βέβαιος ότι ασυνείδητα το έκανε αυτό ο πρόεδρος του κόμματος. Από την παράδοση της πιο συντηρητικής αντίληψης, ακόμα θα έλεγα της alt-right δεξιάς, την Αμερική, η οποία αυτή την διαμεσολάβει τη σχέση θέλει. Δεν υπάρχει κόμμα, δεν υπάρχουν ενδιάμεσα όργανα, δεν υπάρχει τίποτε. Ήτανε μεγάλο βήμα στο αδιέξοδο, γι' αυτό αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από την Κεντρική Επιτροπή. Τώρα λέτε, αυτό ήθελε. Αν αυτό ήθελε, το μέλλον δεν θα είναι καλό. Ναι. Λίγοι, να σας πω την αλήθεια, προβλέπουν καλό μέλλον, αλλά δεν θέλω να είμαι εγώ εκείνος που γίνεται μάντης κακών. Όχι, έχουμε υποχρέωση να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Πώς κύριε Μπίστη, δηλαδή τι κάνετε από εδώ και πέρα. Εκφράσατε την αντίρρησή σας, την αντίθεσή σας. Τώρα. Κοιτάξτε, τώρα εξαρτώνται πολλά από τον ίδιο τον πρόεδρο, από την ηγετική ομάδα, η οποία δεν είναι ενιαία, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι χαίρονται που φεύγει κόσμος και μάλιστα θέλουν να διώξουν και ακόμα περισσότερους, υπάρχουν και άλλοι που φαντάζομαι ότι είναι νονοεχείς. Είναι γνωστά τα πρόσωπα, γνωστή η κατάσταση, είναι γνωστό ποιοι μείνανε μέσα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι αν θα έχουν το σθένος να επιβάλλουν μια αλλαγή πορείας. Αν συνεχιστεί αυτή η πορεία έτσι, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Να σας πω όμως και βήματα τα οποία έγιναν από άλλες πλευρές, από νονοεχείς ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορεί ο Γιάννης Δραγασάκης να του δίνει προσωπική επιστολή με 6 σημεία πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για τη διέξοδο,
ότι το κόμμα είναι σε έκτακτη κατάσταση, πρέπει να γίνει, να γίνουν βήματα στο εσωτερικό του κόμματος ώστε να... δεν εισακούστηκε. Όχι απλώς δεν εισακούστηκε, αλλά η απάντηση ήταν η επόμενη. Το Σαββατοκύριακο, το οποίο μας ανάγκασε και εμάς να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανακάνει, και προσωπικά δεν μ' αρέσει, δεν ήθελα να το κάνω. Ήθελα να μείνω, να μιλήσω, να ψηφίσω κλπ, αλλά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Υπήρχε μια χλέβη, την οποία δεν την αντέχει ο άνθρωπος. Κοιτάξτε να δείτε, αν οι γαμοί είναι να στείλουν έναν στο σπίτι του, είναι το πάρα πολύ εύκολο. Βλέπετε όμως ότι υπάρχουν πια και οργανωμένες αντιδράσεις. Δηλαδή δεν μπορεί ένας ολόκληρος κόσμος και ένα ολόκληρο κόμμα, ακόμα και άνθρωποι που το ψήφισαν. Και που το ψήφισαν με καλή προαίρεση, το ψήφισαν πιστεύοντας στο καινούριο, πιστεύοντας ότι εν πάση περιπτώσει εμείς οι παλιοί είμαστε ξεπερασμένοι κλπ. Πίστευαν ότι είναι η συνέχεια η ιδεατή του Τσίπρα κλπ. Εντάξει, όλα αυτά υπάρχουν, αλλά δεν έλαβε καμία εντολή να προχωρήσει σε τέτοια υγροποίηση του κόμματος. Και πιστεύω ότι και αυτοί οι άνθρωποι, και αυτοί είναι βαθύτερα προβληματισμένοι αυτή τη στιγμή. Η ευθύνη λοιπόν των ανθρώπων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο κόμμα και οι οποίοι αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο, γιατί υπάρχουν ορισμοί που χαίρονται. Δεν αυτό, είναι αυτό θα γίνει, διαμεσολάβει τη σχέση, θα πάμε καλά, δεν κοιτάνε ούτε τις μετρήσεις, δεν κοιτάνε τίποτα και πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει όμως και άλλος κόσμος, ο οποίος φαντάζομαι ότι μπορεί, αν θέλει, να βρει τον τρόπο. Αυτά δεν λύνονται στα ραδιόφωνα. Αυτά, όπως ξέρετε, λύνονται με συζητήσεις, λύνονται μέσα σε σοβαρές συζητήσεις που πρέπει να γίνουν. Αν δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, και εγώ, κύριε Τσίμα, δεν βλέπω τίποτα. Ναι. Υπάρχει, θα επικαλεστώ τον Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος και σήμερα επιμένει στην άποψη που είχε πρόσφατα διατυπώσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πεθάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά θα είναι κάτι άλλο. Και η κυρία Χτσιόγλου στην ανακοίνωσή της ομάδας της κάτι τέτοιο λέει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να γίνει ένα υβριδικό πολιτικό σχήμα που δεν έχει σχέση με την αριστερά, δεν έχει κόψει πια κάθε δεσμό με την αριστερά. Δεν το βλέπετε? Πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος όταν δεν αναγνωρίζει ο άλλος το κόμμα του και δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του μέσα στο κόμμα. Αν πιστεύει δηλαδή ότι αυτό γίνεται ένα προσωπικό κόμμα, ένα κόμμα κασελάκι, ας πούμε, και δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κόσμος που αυτό το πιστεύει, είναι βέβαιο. Είχαμε την πρώτη ρήξη. Ακούω, εντάξει, έφυγε ο Σκουλέτης και ο Βίτσας, περίπου το θέλαμε. Φεύγει ο Φίλης, το αντέχουμε. Φεύγει ο Τσακαλώτος και άλλοι 45, λυπηρό, αλλά μπορεί να το ξεπεράσουμε. Αυτή δεν είναι λογική όμως. Δεν είναι λογική, γιατί βλέπετε ότι δημιουργούνται κύματα αλλεπάλληλα. Για να σταματήσουν αυτά και για να γυρίσει πίσω, γιατί εγώ θα ήθελα να γυρίσει πίσω κόσμος ο οποίος έφυγε, και δεν είναι μόνο αυτοί που βλέπετε. Είναι άνθρωποι που πηγαίνουν σπίτι τους αυτοί. Απογοητευμένοι. Γιατί λένε εντάξει, και να φύγω καινούργια πράγματα πώς να γίνουν. Τι ξέρετε, τη συζήτηση, και είσαστε παλιός και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στα μυαλά των ανθρώπων. Να φύγω και να πάω πού, τι να κάνω κλπ. Αλλά αυτό όλο οδηγεί τον κόσμο στο να πέσει το ηθικό του, να μην έχει καμία διάθεση. Άρα, σε αυτόν τον κόσμο που μένει με λίγες προσδοκίες μέσα, λέω ότι πρέπει να σηκωθείτε, πρέπει να απαιτήσετε να βρούμε λύση, πρέπει να μιλήσουν όσοι δεν μιλάνε και κατά συνέπεια να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, δεν νομίζω ότι υπάρχει διέξοδος. Ποια να περιμένουμε ότι είναι η επόμενη πράξη του δράματος, δηλαδή πότε εσείς τοποθετείτε κάποια, εν πάση περιπτώσει, μια στιγμή που θα φανεί που πηγαίνουν τα πράγματα, ή θα γίνει αυτό που είπατε πριν, η ευχή για μια συνεννόηση ή η επόμενη ρήξη? Νομίζω ότι είναι κρίσιμες οι επόμενες μέρες. Εγώ δεν μιλάω για επόμενη ρήξη. Λέω ότι είμαστε σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Αν το συνειδητοποιήσουν, αν πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα, οι επόμενες μέρες μπορεί να δώσουν διέξοδο ή να επιτείνουν το διέξοδο. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν γίνονται στα Ερτζιανά, είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν με συζητήσεις, συνεννοήσεις κλπ. Και να υπάρχει μια διάθεση αναδίπλωσης. Δηλαδή αν
η γραμμή του κόμματος είναι η γραμμή της ομιλίας Κασελάκη στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει διέξοδος. Θα είναι μπαλώματα, μπορεί να γίνουν, αλλά πρέπει, αυτό πρέπει να πάρθει πίσω. Όχι πια οι διαγραφές, δεν είναι θέμα διαγραφών. Η αντίληψη που έχει για αυτό το κόμμα, για την πορεία του, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, το εγώ μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη, δεν είναι πολιτική γραμμή. Χρειαζόμαστε πρόγραμμα, χρειαζόμαστε ενότητα, χρειαζόμαστε δράση του κόμματος. Αν αυτά δεν γίνουν, ούτε ο Μητσοτάκης θα ιτηθεί και η ενότητα του κόμματος που ήδη δοκιμάζεται θα δοκιμαστεί ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίστη. Καλή σας ημέρα.